Μπήκαμε λοιπόν στο παιχνίδι για το μεγάλο τελικό Different Dimension εναντίον Adversa. Συγγνώμη. Τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Για τους Adversa αγωνίζονται Tank με Lissin στο jungle, Castrat με Kog'Maw, Broken με Nami, Sei με Kraga στο top, Ravenno με mid, Lulu από την άλλη για τους Different Dimension, Colville στο jungle, Panda support με Braum, Miracolo με ADC Tristana, Frost στο mid με Orianna και Warrior Lady στο top με Ryze. Ο Tank τώρα κάνει λίγο damage πάνω στον Colville. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι για τους Defend Dimension. Έχουμε πάρα πολύ κοινό στο πλευρό τους. Θέλω να υπενθυμίσω ότι οι Elysium Gaming πήραν την τρίτη θέση στο ευρωπαϊκό Go For All. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη διάκρισή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σίγουρα μια νεοσύστατη ομάδα όπως είναι η Elysium και αυτοί προσπαθούν για το καλύτερό τους και φυσικά τους δίνουμε κουράγιο με όλα. Τώρα όμως το παιχνίδι εστιάζεται στους Different Dimension και στη μάχη για την πρώτη θέση απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Κόλλι ξεκινάει από τον Blue Buff με τη βοήθεια του War Lady. Έχουμε lane swap για τους Different Dimension, οι οποίοι δεν έχουν γίνει αντιληπτοί από τους αντίπαλους τους. Για να δούμε τώρα αν ο War Lady μπορεί να συνεχίσει τον 1 vs 2. Πάντα βλέπουμε ότι ζωνάρει κατευθείαν το Sei. Τα δύο βουνά, δύο τεράστιοι χαρακτήρες σε γραφικό επίπεδο. War Lady δεν θα πάει καν στο lane. Από την άλλη, ο Tank θα πάει μόνο στο jungle. Ο Sei θα μείνει για να παίξει το 1 εναντίον 2. Θέλουμε να ελπίσουμε ότι οι Different Dimension θα πάρουν νωρίς ένα kill και ένα βαντάζ που θα τους δώσει αυτό. Ο Πάντα βλέπουμε ότι δεν αφήνει τον αντίπαλο του καν να πλησιάσει. Του κάνει όσα παραπάνω hit μπορεί. Δέχεται και ένα tower hit. Ίσως δεν ήταν καλή κίνηση. Δέχεται αρκετό damage ο Πάντα. Την στιγμή War Lady έχει φτάσει στο bot. Θα δεχτεί λίγο damage. Ωστόσο, Broken θα πάρει και αυτός damage από το tower. War Lady γύρισε στο lane του. Miracolo βλέπουμε αντίθετα roots για τους δύο junglers. Βρίσκονται στο red του αντιπάλου τους ο καθένας. Σίγουρα θα δούμε κάποιο gank ίσως από κάποιον jungle πολύ νωρίς. Πάντα βλέπουμε ότι κρατάει το Sei πάρα πολύ μακριά. Μόλις 3 CS ο top laner τον Adversa. Βέβαια την ίδια κατάληξη έχει και ο Warrior Lady με 5 CS. Απόπειρα για γκάγκ από τον Colville στο mid. Ο Ravenno τώρα πιάστηκε πάρα πολύ damage. Θα φλασάρει ο Ravenno, θα φλασάρει και ο Colville. Για να δούμε. Ignite πάνω και το first blood θα πάει στους Different Dimension και στον Colville. 0-1 οι Έλληνες πρωταθλητές. Την στιγμή όμως Πάντα και Miracolo προσπαθούν να πουσάρουν πιο πολύ στο top όσο γίνεται. Miracolo ήδη έχει μια μικρή διαφορά φάρμα από τον αντίπαλό του. 26-23 του αντιπάλου του στον bot. Warrior Lady αποφεύγει το Q, το bubble από Broken. Συνεχίζεται το ίδιο το πάριο. Πάντα προσπαθεί να κρατήσει όσο πιο μακριά γίνεται τον αντίπαλο, το player, τον Sei, και πάρα πολύ καλά κάνει. Δεν θέλει να δώσει δικαίωμα
για farm ή για οτιδήποτε άλλο και φυσικά να το κρατήσει στα χαμηλά επίπεδα το HP, ώστε να μην, σε περίπτωση που γίνει κάποιο gank να μην μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω autoplaner. Τώρα βλέπουμε ότι είναι και πολύ χαμηλά στο MP. Απ' την άλλη, Frost συνεχίζει και έχουμε fast jungle για τους different dimension 4. Για τους adversa, οι different dimension δεν μπόρεσαν να κάνουν follow εκεί. Drake στο 5 λεπτό θα πάει στους adversa, οι οποίοι περνάνε μπροστά για 300 gold. Το first blood έχει πάει στους different dimension, 0-1, το kill το πήρε ο Colville. Πάντα συνεχίζει να σπαμάρει ό,τι μπορεί πάνω στον αντίπαλό του. Frost έχει πάρει μια μικρή διαφορά στο farm, σχεδόν 10 CS από τον αντίπαλό του. Έχει και ένα assist, έχει το Athens τώρα, το οποίο του δίνει mana regen, του δίνει και λίγο παραπάνω αντοχή στα χτυπήματα και στα spells του αντίπαλού του. Τώρα έρχεται και ο Colville, πάντα θα τα κάνει και τον damage από το tower, δεν ήταν καλό. Τώρα θα μπει ο Colville. Δεν ξέρω, είναι καλή κίνηση για τους different dimension. Colville δέχτηκε πάρα πολύ damage, Say θα πάρει το kill. Miracolo δεν μπορούσε να κάνει παραπάνω damage. Νομίζω ήταν πολύ άσχημη κίνηση για τους different dimension να κάνουν αυτό το fight. Εκεί που ο Say ένας εναντίον τρεις πήρε το kill και δεν πέθανε και τώρα. Τώρα ο Panda εκεί που πιάστηκε, για να δούμε. Θα ανοίξει το shield, θα πρέπει να φλασάρει ο Panda. Θα κάνει το slow, είναι και ο Raven από πίσω. Miracolo θα φύγει. Θα συνεχίσει να παίζει το top, για να δούμε. Miracolo δεν έχει φύγει, ο Say έχει MP τώρα. Πολύ damage από τον Miracolo, είναι και ο Ravenno θα αποφύγει τα spells, το AD των different dimensions σε αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με follow-up damage πάνω στον Say, ο οποίος τους περιμένει εκεί. Είναι και ο Tank από πίσω, Ignite πάνω στον Miracolo, θα πέσει, ο οποίος φλάσαρε κιόλας. Say θα πάρει άλλο ένα kill, ulti από τον Frost, ο οποίος ήρθε από πίσω, ο οποίος θα κυνηγήσει για να σκοτώσει τον Ravenno, για να δούμε. Θα γίνει reveal, ο Tank είναι εκεί, shield από τον Panda πάνω στον εαυτό του. Ούλτι πάνω στον Σέι, τελευταία στιγμή ήρθε όμως ο Colville από εκεί, θα αναγκαστεί ο Σέι να φλασάρει. Τάγκ δεν μπορεί να ζήσει, ένα kill θα πάει στον Frost. 2-2 λοιπόν το σκορ, πολύ κοντά οι δύο ομάδες. Εναλλαγές στο top lane και στα fights. Την ίδια στιγμή War Lady προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί απέναντι ένας εναντίον δύο στο bot lane. Σπαμάρει όλα τα abilities του, τώρα λογικά όμως θα χάσει και το tower και θα πρέπει να φύγει πίσω. Slow, War Lady θα πιαστεί, Ignite πάνω του, θα φλασάρει μακριά, θα φλασάρει και ο Broken μαζί του. Έρχεται όμως ο Miracolo, έχει πάρα πολύ HP ο War Lady, δεν μπορεί να γυρίσει να κάνει fight. Tank θα δώσει τον blue buff στον Ravenno. 2-2 λοιπόν το σκορ, ισοπαλία. Frost στο mid με τον Ravenno, τώρα δεν έχει blue buff ο mid laner των different dimension, τώρα θα πάει ο Miracolo για να το δώσει. Μπροστά πάντα, έχοντας και ένα tower και ένα drake, η ομάδα των adversa. Tank είναι στο Tribus, στο οποίο δεν υπάρχει vision από πλευράς Warrior Lady, ο οποίος δεν πλησιάζει καν ακόμα στο top lane. Frost ωστόσο έχει πάρει μια διαφορά 23 CS και αυτό είναι πολύ καλό για τον mid lane των different dimension. Έχει ένα 0-1, ένα 0-1-1 του αντιπάλου του. Σίγουρα θα βγάλει κάποια item πιο γρήγορα και αυτό θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Colville τώρα πιάστηκε από τον Ravenno, ο οποίος του κλέψε και το red buff, θα φλασάρει over the wall στο Drake side για να μην ρίψω κινδύνευση στη ζωή του. Τώρα ο Tank θα δεχτεί το Ignite, είναι από πίσω από τον Frost και ο Ravenno, ο οποίος θα γυρίσει ο Frost, θα τον κάνουν gank, θα κάνει ulti στον εαυτό του. Tank είναι εκεί, θα πέσει, Frost θα πάρει άλλο ένα kill, την ίδια καταλήξη θα έχει και ο Ravenno. Colville αυτό και αυτό σε ένα kill, αυτό πρέπει να κάνουν different dimension, 2-4 μπροστά και παίρνουν σιγά σιγά προβάδισμα. Broken και Castrat είναι στο bot lane. Miracolo και πάντα είναι εκεί.
οριακά κοντά και τα δύο ID. Μόλις δύο ουσίες διαφορά, τρία τώρα για τον Castrat. Θα μπει ο Πάντα μπροστά, θα μπλοκάρει και τον damage. Αλλά βλέπουμε ότι θέλουν να περιμένουν να σκελάρει λίγο παραπάνω ο Miracle αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούν να κάνουν παραπάνω damage στο bot lane. Φοβούνται τον Πάντα με Brown εκεί. Απ' την άλλη, Say θα κάνει πάρα πολύ damage στο Warrior Lady. Βλέπουμε ότι με τον Double Donuts και το Catalyst είναι αρκετά δυνατός. Έχει και δύο kills. Απ' την άλλη, Warrior Lady έχει μόνο το TR και τώρα θα πάει να βγάλει και αυτός Catalyst. Say βλέπουμε καθαρίζει τα waves πάρα πολύ γρήγορα. Από την άλλη, η Ravenno είχε μια απόπειρα, κάποια trades με τον, είχε κάποια trades με τον Frost στο mid. Τώρα ο Colville είναι στο bot lane και ίσως θα έχουμε κάποιο gank, για να δούμε. Έγινε reveal, θα μπουν όλοι στο Saxor, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ulti από τον Panda, το kill θα πάει στον Miracolo. 2-5 different dimension. Τώρα εκεί έρχεται και ο tank, ο οποίος θα δεχτεί ένα hit και εκεί ήταν πολύ κακό για αυτόν. Θα πιαστεί στο mini stun από το passive του Panda. Panda θα πάρει το kill. Την ίδια κατάληξη όμως θα έχει λογικά και ο Castrat. Θα πιαστεί στο mini stand. Ήρθε εκεί και ο Miracolo θα πάρει το killing blow. Ωστόσο δεν μπόρεσε να σώσει το συμπαίκτη του. 3-7 different dimension μπροστά. Πέθανε ο Colville, αλλά 3 kills στον bot. 1 kill στον Panda και 2 στον Miracolo. Αυτά λοιπόν οι Έλληνες πρωταθλητές, 1000 gold μόλις η διαφορά τους. Υπενθυμίζουμε ότι έχουν χάσει το πρώτο Drake του παιχνιδιού και ένα Tower. Το Tower μπορείτε να το δείτε και εσείς, το Drake δεν σας φαίνεται ακόμα. Broken κάνει clear ένα Pink Ward, δεν υπάρχει κάποιος από τους different dimension εκεί να τον ενοχλήσει. Road of Ages τώρα για τον Say, το οποίο είναι ένα κακό γεγονός για τους different dimension. Σίγουρα θα δυναμώσει πάρα πολύ ο top laner τώρα και δεν το θέλουμε αυτό για την ομάδα. Από πλευράς different dimension βλέπουμε τον Colville να κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Είναι και στα 7 kills της ομάδας του και σίγουρα αυτό είναι που μετράει. Τώρα damage πάνω στο Ravenno, για να δούμε. Δεν μπορεί να μπει πιο μέσα ο Colville, ίσως να πήγαινε για κάποιο combo με τον Frost. Βλέπουμε ότι γρήγορα πάνε για το δεύτερο Drake του παιχνιδιού. Σαν πεντάδα η adversa είναι εκεί και ο Shay. Αφήνει το Warrior Lady μόνο να φαρμάρει στο top. Δεύτερος δράκος του παιχνιδιού θα πάει στους adversa και θα ισοφαρίσουν το score. 19.000 δύο ομάδες κατευθείαν teleport από τον Shay πάνω. Θα πέσει όμως ένα tower για τους different dimension στο mid. Warrior Lady τώρα πιάστηκε στο ulti του Shay, για να δούμε. Θα προσπαθήσει να ξεφύγει. Θα το παίξει το fight το Warrior Lady. Δεν έχει ο Shay τίποτα. Warrior Lady αποφεύγει εκπληκτικά τα skill shots. Θα φλασάρει ο Σέι μακριά, θα φλασάρει και ο Warrior Lady, για να δούμε, θα προλάβει να ρίξει το hit. Έρχεται ο Colville από εκεί, ο οποίος θα κάνει το ulti και θα εξαφανίσει τον αντίπαλο το plane. 3-8 για τους different dimension. Εξαιρετικά plays από τον Warrior Lady μέσα στο θάμνο. Απέφυγε δύο spells και σίγουρα έκανε αυτό που έπρεπε, να καθυστερήσει ακριβώς τον αντίπαλο του ώστε να έρθει ο Colville από πίσω και να πάρει το kill. 3-8. Μπροστά η Different Dimension με 1500 gold μόλις τη διαφορά. Πάντα ο Miracolo δεν μπορεί να κάνει παραπάνω damage. Έγινε το bubble έγκαιρα από τον Broken και δεν γίνονται να συνεχίσουν το follow up. Ωστόσο πιέζουν τώρα οι Different Dimension, προσπαθούν να βρουν σε μια στιγμή αδυναμία στους αντίπαλους τους και να καθαρίσουν το παιχνίδι. Frost συνεχίζει να πουσάρει στο μήνα φαρμάρι, 40 σύρες διαφορά από τον αντίπαλό του. Πολύ θετικό στοιχείο για τους Different Dimension αυτό. Κάνουν το βήμα για το πρώτο παιχνίδι του τελικού.
Πάντα και Μυράκολο είναι, ας το πούμε, καμπερωμένοι μέσα στο θάμνο. Περιμένουν κάποιον από τον αντίπαλό τους να μπει και να πιαστεί στην παγίδα. War Lady τώρα και αυτός με Rondo Phages και TR, νομίζω ότι αρχίζει να φαίνει το παιχνίδι στα ίσα. Broken τώρα πιάστηκε από Πάντα και Miracle, θα γίνει το flash, έρχεται και ο Colville από πίσω. Broken για ακόμη μια φορά, γκρι οθόνη και ulti του Colville πάνω στον Castra, το οποίο φλάσαρε ενστικτοδός έξω από το ulti του αντίπαλού του. Tank τώρα προσπαθεί να κάνει gank στον Frost, ο οποίος θα τους παίξει ένας εναντίον δύο. Raven δέχτηκε πάρα πολύ damage, δεν μπορείς να κάνει κάτι παραπάνω. Τώρα θα γίνουν και θα μπουν όλοι στο Frost, ο οποίος έχει slow flash ulti, θα φλασάρει ο Frost μακριά. Τώρα Raven τον κυνηγάει, θα κάνει ulti στον εαυτό του. Frost αποφύγει το slow, για να δούμε. Ignite πάνω στο Frost, τον κυνηγάνε. Δεν θα τον πετύχει κανένα spell. Έρχεται ο Panda, ο οποίος θα σώσει τον αντίπαλό του και θα διώξει τον Raven μακριά. Με πολύ λίγο HP ο Frost σώθηκε. Τώρα όμως εδώ πέρα βλέπουμε τον Raven να κάνει πάρα πολύ damage και στους δύο. Απ' την άλλη μεριά ήρθε ο Colville από πίσω. Safeguard πάνω στο ward από τον Tank. Εκεί όμως που είναι ο Miracolo, αλλά τον καταδιώκει και ο Castrat. Και την τελευταία στιγμή ήρθε και ο Broken. Ωστόσο ο Miracolo πήρε το kill, παρόλο που πέθανε αμέσως μετά. Colville τώρα προσπαθεί να πιάσει τον Raven. Δεν θα συνεχίσουν. Different Dimension θα φύγουν πίσω. 4-10 μπροστά στο σκορ οι Έλληνες πρωταθλητές. Σέι θα δεχτεί αρκετό damage από τον World Lady, θα προλάβει να ξεφύγει. Συνεχίζει ο World Lady να τον καταδιώκει. Κάπου εδώ όμως όλα τελειώνουν. World Lady, άλλο ένα kill για την ομάδα των Different Dimension. 4-11, οι DD πάτανε πολύ καλά σε αυτό το πρώτο τελικό. World Lady τώρα βρίσκει τρόπο να φαρμάρει και να πουσάρει λίγο ακόμα. Έχει 20 CS διαφορά από τον αντίπαλό του. Δεν θα προλάβει να πάρει το tower, ωστόσο θα πάρει πολύτιμο XP και φυσικά θα αναγκάσει τον αντίπαλο το πλέον να χρησιμοποιήσει για ακόμη μια φορά το teleport του. Το οποίο σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να κάνει κάποια επιθετική κίνηση, κάποιο άλλο lane για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να έχει το cooldown του ξανά. Τέσσερα-έντεκα λοιπόν για τους D, δύο towers. Τώρα θα πέσει και το top tower. 2-2 θα ισοφαρίσουν στα towers η adversa. 2.400 gold διαφορά. Υπενθυμίζουμε ότι είναι best of 3 ο τελικός, δηλαδή στις δύο νίκες η μία ομάδα που θα κάνει δύο νίκες κερδίζει. Τώρα έχουμε trap εκεί από τους Different Dimension, Colville, Panda και Frost είναι εκεί. Όποιος τυχερός περάσει νομίζω ότι δεν θα έχει πολύ εύκολη και όμορφη κατάληξη. Για να δούμε. Τώρα θα έχουμε επιθετική κίνηση στον bot, για να δούμε. Είναι και ο Colville και ο Frost και ο Panda. Castrat δεν νομίζω να μπορεί να κάνει πολλά. Θα εξαφανιστεί από τους D. Ulti από τον Panda, ο οποίος ήταν κάνει και το tower, θα φλασάρει μακριά. Tank θα πέσει. Άλλο ένα kill πάει στην ελληνική ομάδα. Double kill λοιπόν για τον Frost. Την ίδια στιγμή World Lady στο top χτυπάει τον Σέι αλίπητα. Και άλλο ένα tower λοιπόν θα πέσει για τους Different Dimension. Και θα πάρουν και άλλη διαφορά αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. 4-13 η ελληνική ομάδα. Και οι Different Dimension βρίσκουν χρόνο να κάνουν και τον Drake αυτή τη στιγμή. Frost είναι εκεί, Miracle είναι εκεί, βλέπουμε πηδάνε από παντού. Colville πέρασε πάνω από τον τοίχο, Πάντα έκανε το jump πάνω στον Colville. Miracle και αυτός έκανε το rocket πάνω στο Drake side. War Lady τώρα συναντιέται ξανά με τον Σέι σε μια ανταλλαγή χτυπημάτων. War Lady δεν έχει πολύ MP, ωστόσο καταδιώκει τον αντίπαλο του. Δείχνει ότι δεν μπορεί ο Σέι να παίξει στο ένας εναντίον ενός με τον War Lady. Face of the Mountain για τον Πάντα, Athens για τον Raven ωστόσο. Σολάρι για τον Colville για extra survival.
Frost τώρα πιάστηκε από τον Tank. Δύσκολο να ξεφύγει ο Frost, θα κάνει το ulti, shut down. Δεν πρόλαβε να έρθει έγκαιρα ο Colville. Ωστόσο ο Miracle ήρθε εκεί και εξαφάνισε τον αντίπαλό του και συνεχίζει με jump. Τώρα έπιασε με το red buff τον αντίπαλό του. Είναι εκεί και ο Panda. Flash από το Warrior Lady, Tank θα έχει την ίδια κατάληξη. Γκρι οθόνη και για αυτόν. 5-15 different dimension μπροστά. Συγγνώμη, έκανα λάθος πριν. Είναι single eliminations. Χίλια συγγνώμη, λάθος δικό μου. Best of 3 είναι τα μηνύα μόνο. Λάθος είναι αυτό. Anyways, different dimension πατάνε πολύ γερά. 5-15 στο score. Έχουν 4.000 γκολ διαφορά και νομίζω ότι πρέπει να αυξήσουν την πρέσα σε αυτό. Είμαστε με τη MOV ομάδα φυσικά με τους Έλληνες. Η ομάδα από την Πολωνία, η Adversa, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και τους έχουμε δει σε πάρα πολλά Go For να πρωταγωνιστούν. Ωστόσο, οι Defend Dimension αυτή τη στιγμή πατάνε πάρα πολύ καλά. Έχοντας σε πολύ μεγάλη μέρα. Από τα 15 kills της ομάδας του παρών. Δέστε πόσο damage κάνει ο Frost, ο οποίος θα κάνει το ulti αν έπιανε εκεί τον Tank. Νομίζω ότι θα ήταν ένα γόμο combo γιατί από πίσω ήταν ο Colville, ο οποίος θα έμπαινε και αυτός και νομίζω ότι θα είχε δύσκολη κατάληξη ο jungler τον Adversa. Απ' την άλλη, τώρα είναι 4 άτομα τον Adversa στο mid. Μόνο Shay είναι στο top. Different dimension. Βλέπουμε ότι γίνονται αντιληπτοί παντού. Δείτε πόσο words, πόσα words έχουν βάλει οι Adversa παντού σε όλο το χάρτη. Δεν μπορούν να δεχτούν κάποιο τράπο από πουθενά. Φλασούλτι πάνω στον Πάντα, ο οποίος εκεί ανάμεσα σε 4 άτομα θα κάνει το lead back και θα ξεφύγει. Ούτε καν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει κάποιο exhaust και τα λοιπά. Ράβενο όμως πιάστηκε εκεί και εκεί που πιάστηκε ο Ράβενο, γκρι οθόνη ήταν το μόνο πράγμα που μπορεί να δει. Static Shift τώρα για τον Miracle, Archangels για τον Warrior Lady, Rabadons για τον Frost και νομίζω έχοντας σε Rampage τώρα τον Miracle, τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν πάρα πολύ για την πολωνική ομάδα. 5-16 λοιπόν για την ελληνική ομάδα. Και θα έχουμε κάποιο Baron fight. Λογικά θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την απουσία του Ravenno και το respawn που μόλις πριν από λίγο έγινε του Tank. Ravenno θα πάρει τώρα το Rabadoms και αυτός. Ένα damage παραπάνω. Shay έγινε αντιληπτός από τα wards. Πάντα προσπαθεί να κρατήσει τον Castat μακριά. Βλέπουμε πως αντέχει. Shay θα προσπαθήσει να κλέψει τον Baron. Θα σταματήσουν την different dimension τον damage. Θα μπουν όλοι πάνω στον Castat. Ulti πάνω στον Colville, ο οποίος είχε τον μπολ από Ριάννα. Θα εξαϊλωθεί και ο Shay και ο Castat αυτή τη στιγμή. Και οι different dimension 5-18 θα πάνε όλο στην ευθεία. Colville κατευθείαν πήγε να κάνει το engage στον Ravenno, να το στείλει μακριά, ο οποίος χρησιμοποίησε ενστικτόδη στο flash του και τώρα και χωρίς flash είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον mid laner, τον Adversa. Warrior Lady βλέπουμε ότι τρέχει ευθεία, πήρε και το speed, θα πιάσει τον Ravenno και εκεί ο Ravenno, δείτε τι έφαγε. Μόνο αυτό, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Εξαφανίστηκε και αυτός, εξαϊλώθηκε από την ομάδα Different Dimension. 5-19 και συνεχίζουν οι DD ακόμα πιο μέσα, έχοντας Shay νεκρό και Ravenno νεκρό και έχουμε το FF από τους αντίπαλους στον τελικό του Go for LOL. Οι Different Dimension για δεύτερη φορά κερδίζουν το ευρωπαϊκό Go for LOL. Client ακόμα δεν μου έχει βγάλει το victory. Για να δούμε λοιπόν λίγο τα στατιστικά του παιχνιδιού. Shots fired λοιπόν από τους Different Dimension. Ακόμα μια πρωτιά για την ελληνική ομάδα. Για να δούμε λοιπόν. Για τους Adversa 0-2-1 για τον Broken. Castrat 2-3-0. Tank 0-6-4. Πολύ κακό game από τον jungler τον Adversa. Βέβαια δεν είχε και πολλές επιλογές απέναντι στο πολύ καλό παιχνίδι των Different Dimension. Shay 2-3-0 με Kraken στο top. Ravenno 1-5-1. Από την άλλη Miracle 6-2-5. Panda 1-0-9. Δεν έχει πεθάνει καθόλου
το support των Different Dimension. Colville 5-2-12, παρόν στα 17 από τα 19 kills της ομάδας του, έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι. Από την άλλη, Squall Strife, ή αλλιώς ο πολύ γνωστός σε όλους μας Frost, 6-1-5, πολύ δυνατός και αυτός. Warrior Lady, 1-0-5 στο Rise the Top, εκεί που έπρεπε να μιλήσει, μίλησε ο αρχηγός των Different Dimension. Για να δούμε λοιπόν λίγο και τα damage meters. Στο παιχνίδι, Champion, Kill Leader, Miracolo και Frost, από 6 kills ο καθένας, ακολουθεί με 5 ο Colville. Για την αντίπαλη ομάδα, από 2 ο Castrat και ο Shay, και damage deal του Champions. Πρώτο στο παιχνίδι, ο Frost με 12.400, ακολουθεί με 10.300 Warrior Lady, 9.700 για τον Miracolo. Από την αντίπαλη ομάδα μετά, 8.900 για τον Castrat.